καριέρα ήταν πολύ δύσκολη. Είχα την ευκαιρία να περιοδεύσω σε όλη την έκτασή της. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους πάλεψαν στο πεδίο σε πραγματικά πρωτοφανείς συνθήκες, διότι οι άνεμοι ήταν όντως ακραίοι. Έχουμε μια εικόνα της έκτασης της ζημιάς. Αυτό που κρατώ ως θετικό είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιά, παρότι η φωτιά μπήκε μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με την ένταση του φαινομένου. Από εδώ και στο εξής θα αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την αποκατάσταση. Είδα ότι η αποκατάσταση ρηκτοδότησης προχωράει με πολύ γρήγορα βήματα. Θα γίνει η καταγραφή των σημειών, έχουμε πια εμπειρία. Και οι συμπολίτες μας οι οποίοι πέσαν ζημιές θα αποκατασταθούν προς το μότερο δυνατόν. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε ακόμα στα τέλη Ιουλίου, ο Αύγουστος είναι μπροστά μας. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο. Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, αυτό το οποίο κρατώ ως μια θετική εξέλιξη είναι το επίπεδο της οργάνωσης και του συντονισμού μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων. Τίποτα όμως δεν μπορεί τελικά να υποκαταστήσει την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των εθελοντών μας, αυτών που βρίσκονται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Και νομίζω ότι είδαμε όλοι εικόνες μεγάλης προστασίας, ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στις φλόγες στην κυριολεξία για να προστατεύσουν το δάσος αλλά πρωτίστως και τα σπίτια των συμπολιτών μας. Οφείλουμε σε όλους ένα πολύ μεγάλο ευχάριστο. Υπάρχει λοιπόν η διαφημίσεις. Θα τα πούμε αυτά. Επαναλαμβάνω από το οποίο είπα χθες, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο. Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, η ώρα που ξεκίνησε η φωτιά, γεννά εύλογα ρουφανικά.